μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Μεσσηνιακή Βραδιά που αποτελεί την ετήσια παραδοσιακή εκδήλωση του Αχαϊκού Συλλόγου Μεσσηνίων ο Παπαφλέσσας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τόσο οι Μεσσήνοι της Πάτρας όσο και οι φίλοι τους. Το γλέντι διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και κράτησε αμύωτο το κέφι των συμμετεχόντων μέχρι τέλους, όπου γεύτηκαν τα παραδοσιακά προϊόντα. Παράλληλα, στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η απονομή τιμητικής πλακέτας από την πρόεδρο του Συνδέσμου, Πινελόπη Λαμπούση, στο συμπατριώτη και ηθοποιό Κώστα Καζάκο για την πολυετή και τιτάνια προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο. Επίσης, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από τον Ιωάννη Σεγκούνη στον πρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, Κωνσταντίνο Βοριά, για την 25ετή προσφορά του. Η Μεσσηνιακή Βραδιά αποτελεί την πλέον παραδοσιακή μας εκδήλωση, την οποία, όπως θα διαπιστώσετε απόψε, προσπαθήσαμε να την παντρέψουμε με μια πιο εξυγχρονισμένη εκδοχή. Αρχικά σας γνωστοποιώ, για όσους δεν το γνωρίζουν, πως οι Μεσσήνοι της Πάτρας έχουν ιδρύσει τράπεζα αίματος κατά τα παρελθόντα έτη στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, την οποία αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Σας θέλουμε αρρωγούς και συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθειά μας, ώστε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Είμαι σίγουρη πως θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Άλλωστε έχουμε κοντά μας και απόψε τους εξαιρετικούς γιατρούς μας που σέβονται πιστά τον όρκο του Ιπποκράτη, την κυρία Μαρία Πόγκα, την παιδίατρό μας, την κυρία Φωτεινή Τσατσάγια, την παιδίατρό μας, και το μεσσήνιο γιατρό μας κύριο Σταύρο Σταύρου, ορειλά, οι οποίοι είναι πάντα στο πλευρό μας και ως επιστήμονες αλλά και ως άνθρωποι. Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι φορέων απόλαυσαν την ξεχωριστή αυτή βραδιά.